Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Διδάσκω και τραγουδώ τα τελευταία 22-25 χρόνια και σκέφτηκα να μοιραστώ την εμπειρία μου εκτός από τους μαθητές μου και με κάποιους ανθρώπους που ψάχνονται σε αυτό το θέμα στο ίντερνετ και αλλού. Ο ήχος είναι ενέργεια, που σημαίνει ότι μπορούμε να τον μετατρέψουμε σε θετική ενέργεια ή αρνητική. Αυτό που εγώ προτιμώ να κάνω είναι να διδάσκω την μετατροπή του ήχου σε θετική ενέργεια, η θετική ενέργεια αυτή η οποία ανοίγει τον εαυτό μας, αυτόν που παράγει τον ήχο, αλλά και όλους τους ακροατές. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν γίνεται και το άλλο, δεν ξέρουμε πώς να το κάνουμε. Όταν, παραδείγματος χάρη, θέλουμε να εκφράσουμε το θυμό μας, γινόμαστε επιθετικοί, γίνεται ο ήχος μας επιθετικός. Αυτό κλείνει τον ακροατή, γιατί η φυσιολογική αντίδραση στην επίθεση είναι η άμυνα, το κλείσιμο. Όταν ο ήχος που θα εκπέμψουμε είναι θετικός, ο ακροατής ανοίγει, θέλει κι άλλο, γιατί τον ευχαριστεί. Πώς μπορούμε λοιπόν να το κάνουμε αυτό, να έχουμε θετικό ήχο? Όταν έχουμε οστέινο ήχο. Τι εννοώ? Ακούμε αέρινα το τύμπανο απ' έξω. Οι περισσότεροι άνθρωποι που δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα ακούς, ακούνε έξω. Αλλά ακούμε και εσωτερικά, από τα κόκαλα, και γι' αυτό και τον ονομάζουμε οστέινο ήχο. Ο άνθρωπος που έχει πολύ καλή ποιότητα ήχου, είτε στην ομιλία του και ακόμα περισσότερο στο τραγούδι του, είναι αυτός που έχει πολύ καλά αναπτυγμένη την οστέινη ακοή του. Η οστέινη ακοή, θα μου πείτε, γιατί δεν την έχουμε όλοι αναπτυγμένη? Γιατί εύκολα κλείνει, τη χάνουμε εύκολα στο περιβάλλον που ζούμε. Μπορεί να τη χάσουμε ήδη από την ενδομήτρια ζωή, αλλά και μετά, αφού γεννηθούμε, όταν εκτιθέμεθα σε πολύ επιθετικούς ήχους. Αυτά με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια και με το πώς λειτουργούν ανατομικά, μπορείτε να τα βρείτε αν γουγκλάρετε μέθοδος Τωματής, και είναι ο Άλφρεντ Τωματής, Γάλλος ορυλά, ο οποίος έκανε σπουδαίες ανακαλύψεις για τη φώνηση, την παραγωγή του ήχου και πάρα πολλά άλλα. Και είναι η μέθοδος στην οποία ακολουθώ. Είναι μία θεραπευτική μέθοδος, γιατί ανοίγει το σώμα, ξεφορτώνεται τις άμυνες που μπορεί να έχει μαζέψει, που όλοι μαζεύουμε κάποιες άμυνες και από την ενδομήτρια ζωή και από εκεί και έπειτα στην παιδική μας ηλικία και στην ενήλικη πιθανόν, από διάφορα τραύματα. Θεραπεύουμε λοιπόν το αυτή, το ανοίγουμε το αυτή. Αυτό γίνεται με το να ανοίγουμε το σώμα, επομένως και το αυτή, πριν την παραγωγή ήχου. Υπάρχουν κάποιες ασκήσεις αναπνοής, στάσεις και μετά φωνή έντον, οι οποίες συνδύνουν σε αυτό όλες μαζί. Θα τις δείξω σταδιακά και σε επόμενα βίντεο. Η στάση επηρεάζει την αναπνοή και η αναπνοή επηρεάζει τη στάση. Καλό είναι να έχουμε λοιπόν στο νου μας, όταν πάμε είτε να μιλήσουμε είτε να τραγουδήσουμε, για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, να είμαστε πολύ καλή πομπή του μηνύματος, να έχουμε καταρχάς μια καλή στάση. Τι σημαίνει αυτό? Φανταστείτε ότι σας έχουν κρεμάσει ένα κορδονάκι από την κορφή εδώ του κεφαλιού. Κρέμεστε, που σημαίνει ότι ισιώνεται. Δηλαδή, ισιώνει ο αφιένας, ισιώνει εδώ στη μέση
φεύγουν όσο είναι δυνατόν οι φυσικές καμπύλες που κάνει ένα σώμα. Δηλαδή, καλό είναι να φαντάζεστε, χωρίς ούτε να κορδώνεστε ούτε να σφίγγεστε, ότι έχετε μια ίσια σπονδυλική στήλη από την κορφή του κεφαλιού μέχρι πίσω κάτω τον κόκκιγα. Όσο γίνεται αυτό να είναι μια ευθεία, χωρίς σφίξιμο, χωρίς τσίτωμα, χωρίς κόρδωμα. Και μόνο να το φανταστείτε, ήδη θα αρχίσει να ισιώνει. Όταν πλησιάζει με αυτόν τον τρόπο που σας λέω, ο αφιένας στο λάρικα, δηλαδή γίνεται αυτό, όταν ισιώνω, δοκιμάστε να μιλήσετε ή να τραγουδήσετε, είναι πολύ πιο εύκολο, γιατί τα οστά όλα και ο αφιένας είναι ηχεία. Το σώμα μας είναι το ηχείο, είναι η σπονδυλική μας στήλη, είναι ο αφιένας, είναι το κεφάλι. Μαθαίνουμε λοιπόν να χρησιμοποιούμε το σώμα μας ως ηχείο. Όσο καλύτερα μπει η φωνή στο σώμα, τόσο καλύτερο αποτέλεσμα θα έχουμε. Και σε ποιότητα ήχου, και σε ένταση, και σε έκταση, όλα αυτά που χρειάζεται ένας τραγουδιστής ή ομιλητής για να έχει ενδιαφέρον για τους άλλους αυτό που κάνει. Το τραγούδι έχει μια φιλοσοφία. Δεν είναι απλώς, δηλαδή υπάρχει στη φωνητική το κομμάτι της τεχνικής που κάποια πράγματα βασικά θα δείξουμε και σε επόμενα βίντεο, αλλά υπάρχει και η φιλοσοφία του να έχουμε τη διάθεση να μοιραστούμε το φως που φέρουμε μέσα μας. Αυτή είναι την ενέργεια που φέρουμε μέσα μας. Να θέλουμε να την εκπέμψουμε και να βοηθήσουμε και άλλους να τους φέρουμε κοντά σε αυτό το φως. Όλοι οι άνθρωποι το έχουμε το φως. Δεν το γνωρίζουμε όλοι, αλλά μπορούμε μέσω του ήχου, γιατί εγώ ασχολούμαι με αυτό, να το εκπέμψουμε δυνατά, καθαρά, και έτσι να βοηθήσουμε και άλλους να ανέβουν λίγο ενεργειακά πιο ψηλά, να αρρωσταίνουν λιγότερο, να είναι πιο χαρούμενοι και πιο ανθρώπινοι. Η τεχνική στο τραγούδι, αυτό που θα δείξουμε, είναι το να καταφέρουμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ανάλογα φυσικά και με την κατασκευή μας, το ποιοι είμαστε, με το λιγότερο δυνατό κόπο στο όργανο, το φωνητικό. Δηλαδή να μην δημιουργούμε βλάβες από την κακή χρήση, το οποίο είναι πολύ σύνηθες, και στους εκπαιδευτικούς και στους τραγουδιστές, στους ανθρώπους γενικά που χρησιμοποιούν πάρα πολύ τη φωνή τους, που πρέπει να έχουν πολύ δυνατό σήμα, πολλά καγγέλματα. Μπορούμε λοιπόν με αυτό τον οστέινο, με αυτή την τεχνική, με τον οστέινο ή την οστέινη φωνή, να θεραπεύσουμε και βλάβες, αλλά και να αποφύγουμε περαιτέρω βλάβες. Είναι ένα σύμπαν ολόκληρο αυτό το θέμα της παραγωγής του ήχου, γιατί όπως είπα και στην αρχή, ο ήχος είναι ενέργεια. Είναι πολύ σημαντικό το να μπορείς να διαχειριστείς την ενέργειά σου όπως θέλεις, να τη διαχειρίζεσαι συνειδητά. Πολύ σημαντικό αυτό. Μεγάλη κατάκτηση. Αυτά ως μια μικρή εισαγωγή. Θα μπούμε σιγά σιγά σε κάποιες λίγο πιο εξειδικευμένες ασκήσεις για να βοηθήσουμε λίγο αυτόν που θέλει να δει τι είναι όλο αυτό. Και θα δούμε μέχρι που θα πάει και για περισσότερα μπορείτε να με βρείτε στο Facebook και στο YouTube φυσικά.